Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8. Είναι ώρα για κάτω πράξη. Τι λες? Ναι, νομίζω πέρασε η ώρα. Είναι η μέρα η δική μας, η εκπομπή η δική μας, η ώρα η δική μας. Αυτή την Τρίτη είμαστε μόνοι μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζουμε, είχαμε τη Μαρίνα Τηδεκούλου. Είμαστε μόνοι μας, είμαστε πιο χαλαροί σήμερα. Είμαστε σε πιο ελεύθερη διάθεση. Για την επόμενη εβδομάδα ετοιμάζουμε ένα guest, δεν θα σας το πούμε, θα είναι έκπληξη όπως πάντα. Ναι, όχι ακόμα. Ίσως προς το τέλος της εβδομάδας να το ανακοινώσουμε, αλλά θα δούμε. Ίσως αυτή τη φορά να μην το ανακοινώσουμε καν. Θα το δούμε. Αυτά λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πάμε όμως σήμερα, θα αρχίσουμε με αθλητικά. Ωραία. Έτσι, για αλλαγή. Για αλλαγή. Και νομίζω ταιριάζει και με την επόμενη εκπομπή που επανέρχεται μετά από πάρα πολύ καιρό. Ισχύει. Οπότε είναι ιδανική μέρα να σχολιάσουμε κι εμείς έτσι 2-3 αθλητικά. Και αυτό κι εμείς θα μιλήσουμε για κάποια αθλητικά δρόμενα που γίναν το Σαββατοκύριακο, που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Μετά... για να είμαστε free εμείς από αθλητικά και θα μας περιμένουν στις 9.30 η φωνή των Πανθύρων που επιστρέφει. Επιστρέφει επιτέλους. Ναι, και θα προσθεθεί στο πρόγραμμα του NSTV. Μάλλον θα είναι κάθε Τρίτη. Επιφυλάσσομαι γιατί δεν είμαι σίγουρος. Θα μας το πούν τα παιδιά μετά σίγουρα. Οπότε πάμε να δούμε. Τι είχαμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν έγινε στο Μήλωνα για τρίτη χρονιά. Το τουρνουά μπάσκετ Αχιλλέας Μέντζος. Στο τουρνουά λάβαν μέρος Πανιώνιος Μήλωνας, όπως νομίζω πάντα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάθε χρόνο. Παλαιό Φάληρο και Ηλυσιακός. Το Σάββατο γίναν οι δύο ημιτελικοί ουσιαστικά. 4 αγώνες γίναν συνολικά, 2 το Σάββατο, 2 την Κυριακή. Ο πρώτος ήταν μεταξύ Παλαιό Φάληρου και Ηλυσιακού, όπου επικράτησε ο Ηλυσιακός και πέρασε στον τελικό, όπου συνάντησε το Μήλωνα, ναι, που επικράτησε έναντι του Πανιωνίου, στο εγχώριο φιλικό. Στο τοπικό ντέρμπι. Στο τοπικό ντέρμπι, ναι, όπως θες πες το. Και την Κυριακή στον τελικό είχαμε τον Πανιώνιο, που δυστυχώς ξανάχασε από το Παλαιό Φάληρο, και το Μήλωνα που έχασε στο μεγάλο τελικό, ας πούμε, από το Παλαιό Φάληρο στην παράταση. Ορίστε. Ήταν ωραίο ματσάκι. Εγώ κατάφερα να πάω μόνο το Σάββατο, στο εγχώριο ντέρμπι. Ήταν αρκετά καλό μάτς. Κόσμο είχε. Το μισό γήπεδο του Μήλωνα ήταν γεμάτο. Κάτι είναι και αυτό, εντάξει. Είναι κάτι, εντάξει. Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης διατέθηκαν στην κήπεδο του κόσμου. Ήταν άλλη μια πολύ καλή κίνηση από το Μήλωνα. Που νομίζω πλέον σε κάτι τέτοια θέματα έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τα μπροτεία από τον Πανιώνιο. Τολμώ να πω. Επίσης, αφού αρχίσαμε με το Μήλωνα, σήμερα λήξανε οι εγγραφές για το τουρνουά τέννις που θα διεξάγει ο Μήλωνας από τις 9 έως τις 23 Οκτωβρίου. Τώρα που μιλάμε πρέπει να γίνεται η κλήρωση για τα μονά ανδρών, διπλά ανδρών, μονά γυναικών, μονά διπλά γυναικών και μεικτό διπλό, που θα γίνονται στο Μήλωνα 5 ταυτόχρονα τουρνουά ουσιαστικά τις 2 επόμενες εβδομάδες. Το τουρνουά ονομάζεται Στέλιος Μιλάνος. Ωραίο όνομα. Και από ό,τι έχω μάθει θα έχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Πάμε στο επόμενο αθλητικό. Πάμε το Σάββατο και το φιλικό, τη φιλική επικράτηση του Πανιωνίου έναντι του Κερατσινίου σε φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο το δικό μας. Επικρατήσαμε σχετικά εύκολα με 2-0. Εκ των οποίων το ένα γκολ ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό με κόρνερ απευθείας του Γροντί. Αυτά είναι. Ναι, το έχει και στο YouTube, έχει ανέβει. Έχει πάρει αρκετά μεγάλη αναγνώριση τον γκολ. Γιατί δεν είναι ένα γκολ που βλέπεις συχνά σε γάμα τοπικών, στη γάμα κατηγορία. Τα βλέπαμε από το Τζιάρτα, το Γεωργάτο, δεν ξέρω ποιοι άλλοι τα βακάνανε. Τώρα δυστυχώς έχουμε
Δεν είμαστε στις ίδιες κατηγορίες με τότε. Όχι, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Πάμε για εκεί. Και τώρα, τελευταία στιγμή, πάμε και στο μπάσκετ, πάλι γυρίζουμε. Ο Πανιώνες έκανε δύο πολύ σημαντικές προσθήκες στο μπασκετικό του ρόστερ και μοιάζει έτοιμος για την έναρξη της Α2. Πήρε τον Κυρίτσι και τον Σκουλούδη τελευταία στιγμή πριν κλείσουν οι μεταγραφές. Τον βλέπετε, έχει γίνει στο αθλητικό ρεπορτάζ ναι, ήταν, άριστος, έτσι. Ναι. Ήταν, ναι, δεν σου είχα πει που ήταν να αρχίσω και ένα μπασκετικό podcast έτσι. Και τελικά δεν ευωδόθηκε. Εντάξει, δεν πειράζει, θα σου δίνουμε εδώ λίγο χρόνο να ξεσπάς, ρε παιδί μου, να λες το αθλητικό σου, το άκτη σου. Κάναμε και εμείς ένα μικρό ρικάτο, είναι άλλη δική εδώ πέρα. Δεν είμαστε εμείς αυτό. Σωστό, σωστό. Εμείς κάνουμε άλλο τύπο εκπομπή. Σωστό. Λοιπόν, και αφού είπαμε αυτά, δεν πάμε και στα δικά μας, στα του κάντο πράξη τα αθλητικά. Δεν θα φύγουμε, δεν θα σε βγάλω από τα αθλητικά ακόμα. Όχι. Εντάξει, ναι, σωστά μου πας, εντάξει. Σήμερα είδαμε ότι έγινε επιτέλους η συντήρηση ή μάλλον μίνι ανάπλαση, θα το πω. Τέλος πάντων, φτιάχτηκε, διορθώθηκαν κάποιες ζημιές που υπήρχαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 του πρώτου δημοτικού σχολείου Νέας Μύρνης. Ναι. Το καλοκαίρι είχαμε δει κιόλας, είχε φτιαχτεί και το γήπεδο μπάσκετ. Ναι, σωστά. Σήμερα τελείωσαν οι εργασίες από ό,τι είδαμε και στο 5x5. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό το νέο. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο. Θα σε αφήσω να το πεις εσύ, γιατί έχω μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Εντάξει, να πούμε ότι ο σύλλογός μας ετοιμάζει τουρνουά 5x5. Το οποίο θα γίνει στις 16. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17. 16 και 17. Το Σάββατο θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες. Ακριβώς. Και για την Κυριακή θα φυλάξουμε τους δύο ημιτελικούς και το τελικό. Το μεγάλο και το μικρό τελικό. Και το μικρό τελικό, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, εντός απρόπτου, το τουρνουά μας θα το φιλοξενήσει το πρώτο δημοτικό. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν τις συμμετοχές σας. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα επίσημα. Έτσι ακριβώς. Είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση που κάνουμε για το τουρνουά μας. Μαζέψτε τους φίλους σας, φέρτε την ομάδα σας, σε όποιο πρωτάθλημα και να παίζετε. Άμα είστε από εδώ, από την πόλη μας ή και εκεί τον έδωσα, μπορείτε να έρθετε. Θα γίνει το Σαββατοκύριακο το τουρνουά που σας είπαμε 16 και 17. Σίγουρα δεν θα ανακοινώσουμε από τώρα τα έπαθλα. Όμως δεν μπορώ να κρύψω ότι θα είναι, νομίζω θα είναι τα πιο πλούσια έπαθλα που έχουμε μοιράσει. Θα είναι τα πιο πλούσια, ναι. Θα έχουμε κυπελάκι όπως πάντα για τον πρώτο. Ναι, εννοείται. Για την ομάδα που θα κερδίσει θα πάρει το κύπελο. Θα το έχει ο αρχηγός σπίτι του, θα το κάνει rotation εκεί με τους συμπαίκτες. Εντάξει, ακόμα δεν θέλω να πω τίποτα για τα έπαθλα γιατί περιμένουμε πολλά. Τίποτα δεν λέμε. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook του συλλόγου, σύλλογος κάτω πράξη λέγεται εκεί σελίδα. Μπορείτε να μας στείλετε και στην εκπομπή ακόμα. Και στην εκπομπή και στο Instagram μας, όπου θέλετε. Instagram και mail ακόμα στο κλασικό κάτω πράξη papaki@gmail.com. Και εκεί δεχόμαστε τις συμμετοχές. Τα τηλέφωνά μας οι περισσότεροι τα έχετε έτσι αλλιώς για ακριβώς, κάθε επικοινωνία. Ναι. Όλα τα social, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο νομίζω. Όχι, να πούμε ότι θα δούμε, υπάρχει μια πιθανότητα να παίξει και η δική μας η ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Δεν το αποκλείουμε, η ομάδα του συλλόγου. Θα το δούμε όμως αυτό, ανάλογα με τις συμμετοχές σας. Θα δείξει, ναι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δίκαιη η μάχη. Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν θα ευνοηθεί. Σίγουρα δεν θα ευνοηθεί, όλοι θα παίξουν επί ίσης ώρες, δεν είναι. Ο διαιτητής θα σφυράει αντικειμενικά, όπως γίνεται άλλωστε στην Ελλάδα και σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματικές. Εντάξει. Όχι. Είχαμε εμείς τα επεισοδιάκια μας προχθές στο δικό μας ματσάκι. Ναι. Ήταν άλλο αυτό. Εντάξει, άλλο αυτό, επεισοδιακό, ναι. Δεν πειράζει, εντάξει, όποιος χάνει ενοχλείται προφανώς. Δεν πειράζει, ξυδάκι λέμε. Θες να τα αφήσουμε τα αθλητικά. Είπαμε αρκετά. Ας τα αφήσουμε και ακολουθούν οι πιο ειδικοί από εμάς. Ναι. Μπορούμε να πάμε στο... Πού θες να με πας, πού να σε πάω, εγώ μάλλον να σε πάω. Πήγαινε με εσύ, πήγαινε με όπου θες. Λοιπόν, πάμε σε μία κλασική πλέον εδρεωμένη δράση εδώ και 3-4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
ο λόγος για ακόμη ένα μήνα για το, όχι παζάρι χωρίς μεσάζοντα, πώς το λέμε, ούτε λαϊκή χωρίς μεσάζοντα. Όχι. Αγορά χωρίς μεσάζοντα. Αγορά χωρίς μεσάζοντα, ναι. Η αγορά χωρίς μεσάζοντα, λοιπόν, έγινε για αυτό το μήνα, την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε, στις 3 Οκτωβρίου. Διεξήχθη από το Δήμο Νέας Σμύρνης. Τώρα εδώ μπερδεύομαι λίγο πάντα με αυτό. Mm-hmm. Για να γι' αυτό, πω την αυτό θέλω να σου ξεκαθαρίσω τώρα. Α, εντάξει. Okay. Για, να πω γιατί μπερδεύομαι, γιατί ίσως έχουν και άλλη την ίδια απορία. Ναι. Είναι δύο οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, από ό,τι ξέρω. Μία είναι που την ξεκίνησε ο σύλλογος ή όχι, η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και η άλλη που την κάνει ο Δήμος. Να. Νομίζω ότι ακολούθησε του Δήμου, δεν τα ξέρω. Απλά με έχουν μπερδέψει. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, εδώ και ένα χρόνο σίγουρα έχει εδραιωθεί ότι κάθε πρώτη Κυριακή, κάθε μήνα, ο Δήμος κάνει την αγορά χωρίς μεσάζοντες και τη δεύτερη Κυριακή, την επόμενη, ο Σύλλογος, όχι η παράταξη. Εντάξει, έχουν το ίδιο όνομα και μπερδεύομαι. Εντάξει. Αυτό που γράφεται τέλος πάντων είναι ότι ο Σύλλογος Ποιότητας Ζωής διεξάγει πάλι την αγορά χωρίς μεσάζοντες. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο διάστημα είδα κάποιες αντιδράσεις σχετικά με αυτή τη δράση. Δηλαδή, είδα κάποιους. Ότι δεν τη θέλουνε. Είδα κάποιους, όχι ότι δεν τη θέλουνε. Άκουσα κάποια γκρίνια ότι δεν κόβουν αποδείξεις, ότι δεν έχουν και πολύ καλά προϊόντα. Για ποια από τις δύο? Νομίζω και για τις δύο, το ίδιο. Α, οκ. Okay. Αλλά δεν ξέρω, πρώτη φορά, εγώ δεν έχω πάει, δεν έχει τύχει ποτέ να παρευρεθώ. Ούτε στο Δήμο, ούτε στο Συλλόγο Ποιότητας Ζωής. Ναι. Δεν έχω βρεθεί σε τέτοια δράση για να έχω, όχι αντικειμενική, αντικειμενική δεν θα ήταν νομίζω. Δεν έχω κάποια άποψη από πρώτο χέρι, τέλος πάντων, για να το κρίνω εγώ ίδιος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προβληματίζομαι με αυτά τα τελευταία σχόλια. Και... αν τελικά δηλαδή γίνεται για καλό σκοπό ή για σκροκέρδια. Ποιο από τα δύο, ναι. Σίγουρα είναι για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν στηρίζονται σε κάποια εταιρεία για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και τον κόσμο που πιθανώς θα πρέπει, θεωρητικά θα αγοράζει πιο φθηνά. Ναι. Ας πούμε, όταν αγοράζει χωρίς μεσάζοντες. Νομίζω και για τις τιμές είχα διαβάσει κάτι. Ότι δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Αυτό τότε κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα. Όποιος το διοργανώνει θα πρέπει να το ψάξει. Πάμε την Κυριακή να δούμε. Ναι, να πάμε. Κυριακή, σωστά. Θα κάνουμε και έλεγχο τιμών. Μπορούμε. Πολύ εύκολο. Και ξέρετε, θα έχει πλάκα να συγκρίνουμε με τη λαϊκή. Να δούμε. Και με, και με τη λαϊκή και με το σούπερ μάρκετ. Ναι, γιατί άμα δεν έχει διαφορά, κάποιοι μας κοροϊδεύουν. Ή όλοι, τέλος πάντων, κάποιοι. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο θεματάκι μας. Τα περνάμε στα γρήγορα σήμερα. Εντάξει, είπαμε σήμερα χαλαρέο, ενημερωτικό, έτσι λίγο πιο σύντομη θα είναι έτσι κι αλλιώς η εκπομπή μας σήμερα. Περιμένουμε πιο αναλυτική την επόμενη εκπομπή, την επόμενη Τρίτη, που θα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ήταν να γίνει την προηγούμενη Τρίτη. Να βλέπεις, μου λες, θα σε πάρω από τα αθλητικά. Έλαντε. Αλλά με κρατάς τα αθλητικά, δηλαδή πήγαμε σε box τώρα. Πάμε στο box. Πάμε λοιπόν στην πυγμαχία τώρα. Είχαμε λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο που επρόκειται να γίνει την προηγούμενη Τρίτη. Για το μήνα Σεπτέμβριο πάντα μιλάμε. Ναι. 29 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ήταν να γίνει την προηγούμενη Τρίτη. Πήρε αναβολή. Την προηγούμενη Πέμπτη, συγγνώμη. Την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, οκ. Okay. Τώρα και εγώ δεν έχω μπερδέψει. Την προηγούμενη εβδομάδα. Συνήθως το κάνουμε, ναι, Τρίτη. Ναι. Πήρε αναβολή γιατί δεν παρουσιάστηκε σύσσωμη αντιπολίτευση. Απήχε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Okay. Οι διαμαρτυρόμενοι. Ξέρουμε τον λόγο. Βεβαίως. Επειδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε γίνει το έκτακτο, είχε υποθεί πως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει, μπορούν όσοι έχουν καταθέσει τα πιστοποιητικά τους, πιστοποιητικά εμβολιασμού ή πιστοποιητικά νόσησης, okay, να παρευρεθούν διαζώσεις στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπόλοιποι να συμμετέχουν κανονικά. Μέσω Skype, μέσω WebEx, δεν ξέρω ποια πλατφόρμα σίγουρα χρησιμοποιούν. Ναι.
Αυτό όμως δεν έγινε. Η εντολή του Προέδρου ήταν ότι όλοι θα είναι πάλι από το σπίτι τους, θα γίνει ιντερνετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Και είδαμε την αντιπολίτευση σύσσωμη να μην παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα αυτό να αναβληθεί. Η πρώτη αναβολή έγινε στο Συμβούλιο της Πέμπτης. Πήρε αναβολή για σήμερα. Okay. Στις 4.30 ώρα σήμερα θα γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αναβλήθηκε εκ νέου για δεύτερη φορά. Λόγω... Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ναι. Και μετατέθηκε τώρα η τρίτη και φαρμακερή που λέμε. Γιατί την τρίτη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο αναβάλλεται μέχρι δύο φορές. Ναι, μετά γίνεται. Την πάει... τρίτη φορά είναι επί των παρόντων. Επί δηλαδή παρόντων, και πέντε άτομα να πάνε, πέντε άτομα θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν. Δημοκρατία. Εντάξει, κοίτα, κάπως πρέπει να είναι λειτουργικό για αυτό το όργανο. Ναι. Όσο δυσλειτουργικό ναι, κι αν ναι, είναι ναι, έτσι ναι, και αλλιώς ναι. Στην πόλη μας. Τέλος πάντων, περιμένουμε τη Δευτέρα να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, που από ό,τι γνωρίζω θα γίνει, γιατί θα παραστεί η αντιπολίτευση. Οξύμορα από τη μία. Ναι, περίμενε. Γιατί... Άρα το τρίτο, ας πούμε, που θα γίνει τη Δευτέρα, θα γίνει πάλι... θα γίνει όπως ήταν, θα γίνει ακριβώς όπως ήταν και εκεί η εισήγηση του Προέδρου, θα γίνει από τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε ότι ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει διαζώσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζει η πολιτεία, ας πούμε, εδώ ο Δήμος, η δική μας η Δημοτική Αρχή, επιλέγει να μην το κάνει διαζώσεις. Ναι. Προφανώς θα έχει κάποιους σκοπούς. Ή κάτι θα φοβάται, φαντάζομαι εγώ τώρα σκεφτόμενος έτσι, σκέφτομαι φωναχτά, ας πούμε. Προφανώς κάτι φοβάται, κάτι δεν θέλει να αντιμετωπίσει face to face που λένε και το κάνει τηλεδιάσκεψη ενώ μπορεί να το κάνει διαζώσεις. Αυτό το, όχι απαραίτητα διαζώσεις, το μισό-μισό που λέμε. Ναι, να πάνε οι διαζώσεις, γιατί δεν μπορούν και όλοι. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά με βάση τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί, έτσι, χωράνε όλοι αυτοί που έχουν καταθέσει τα πιστοποιητικά τους. Ωραία. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα μπορεί πολύ εύκολο να γίνει. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Έτσι. Κακώς δεν γίνεται λοιπόν. Αλλά τώρα, κοίτα, εγώ αυτό που βλέπω, αυτό που εισπράττω είναι. Βλέπω μία δημοτική αρχή, απ' τη μία να διαφορεί για τον νόμο που έχει θεσπίσει η πολιτεία, ας πούμε. Και για το τι θέλουν οι περισσότεροι. Ωραία, γιατί αυτή ναι, τη στιγμή, ναι, 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 είτε, το, είτε μας αρέσει είτε όχι, 21 η πλειοψηφία είναι η αντιπολίτευση στο σύνολο. Από την άλλη, βλέπουμε την αντιπολίτευση να αντιδράει σε αυτή την απόφαση. Αντιδράει μία, αντιδράει δύο, συντρίτη, γονατίζει και λέει εντάξει, όπως θέλετε. Εντάξει, αυτό θα το πω είναι κλασική περίπτωση Βλάβης για τη Νέα Σμύρνη και για την αντιπολίτευση στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Τύχες Γιάννη, είχα πάντα ήταν αυτό. Νομίζω πως υπολειτουργούν όλα. Όλα, εντάξει. Βέβαια, το μοναδικό που θα τους δώσω είναι ότι ίσως είναι από τις λίγες φορές που αντιπολιτεύτηκαν ουσιαστικά. Δηλαδή είπαν ότι όχι κύριοι, αντιδρούμε. Δηλαδή δεν αντιδράσαν απλά για να αντιδράσουν. Ναι, όχι. Βέβαια έρχεται μετά και το τρίτο. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Που θα πάνε στην τηλεδιάσκεψη και θα είναι σαν να έχει πάει στο Βρόντο. Οι δύο αναβολές, ας πούμε, σαν να έχουν πάει στο Βρόντο. Σου βάζω και στοίχημα ότι το πρώτο μισάωρο του Συμβουλίου, που θα γίνει τη Δευτέρα, θα δούμε μόνο γκρίνια για αυτό το γεγονός. Μισάωρο. Πιστεύω κάπου θα σταματήσει, γιατί έχουν καταλάβει πόσο ξεφτύλα γινόμαστε πανελληνίως. Εντάξει, με όλα αυτά που γίνονται. Εγώ δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνω. Κάποιοι νομίζω ότι το καταλαβαίνουν. Όχι όλοι, σίγουρα όχι όλοι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ χοντρό πετσί για να το καταλάβω. Θα το μάθουμε. Εν πάση περιπτώσει, θες να πάμε σε ένα διαλυματάκι, μιας και φτάσαμε και μισή. Ναι, πάμε σε ένα break. Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Έγινε.
Επιστρέφουμε και πάμε στο αγαπημένο μου θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τα κλαδέματα και για αυτά που αφήνουν πίσω τους. Συντρίμια. Θα αναφερθώ σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, που μόνο μεμονωμένο δεν είναι. Απλά είναι κάτω από το σπίτι μου. Έτσι, ναι. Και με τη σειρά μου, όπως και κάθε ένα στη γειτονιά του, ενοχλούμε. Έχουμε λοιπόν, μετράμε 6 μέρες τώρα από την Τετάρτη που κλαδέψανε 2 πεύκα. Ένα πεύκο μάλλον, συγγνώμη. Στην οδό που μένω. Τέλος πάντων, το κόψανε σχετικά καλά. Μπράβο. Επειδή ήταν επικίνδυνο και έμπαινε μέσα στα σύρματα της ΔΕΗ και ήταν επικίνδυνο, ναι, μην γίνει καμιά ζημιά. Ενώ στο ίδιο πεύκο πριν από ένα μήνα είχε φρακάρει ένα φορτηγό και που είχαν, τα κλαδιά είχαν σκίσει την καρότσα του, το πάνω μέρος, και είχε κολλήσει. Μάλιστα. Τέλος πάντων, μετά από 1-2 μήνες που γενικότερα υπήρχε το κλίμα και είχαμε πάρει τηλέφωνο να έρθουν να κλαδέψουν, το πολυπόστιτο κλάδεμα έγινε. Ωραία πράγματα. Ξέρεις τι δεν έγινε όμως. Για πες. Το πολυπόθητο μάζεμα τον κάνει. Το πολυπόθητο μάζεμα. Και πριν... εσύ μην είσαι. Μην τα ζητάς όλα. Ναι. Το μάζεμα των κλαδιών δεν έγινε ποτέ. Τώρα, άμα θέλουμε να κάνουμε κομπόστ στο πεζοδρόμιο, αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω. Γιατί πριν ένα χρόνο περίπου είχαμε γεμίσει τη Νέα Σμύρνη. Δεν είχαμε γεμίσει, μάλλον είχαμε βάλει ανασημεία στη Νέα Σμύρνη. Κάποιους καφέ κάτω κομποστοποίησης, για τους οποίους κιόλας είχα γράψει 1-2 άρθρα, είχαμε μιλήσει αρκετά και στην εκπομπή, είχαμε πει τι είναι η κομποστοποίηση, γιατί είναι μια έννοια άγνωστη στους περισσότερους. Είχαμε παροτρύνει να τους χρησιμοποιούν, είχαμε μιλήσει πολύ θετικά για αυτή την πρωτοβουλία. Και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που βλέπουμε συνέχεια μάλλον. Είναι πεταμένα κλαδιά. Εγκατάλειψη. Που όχι μόνο... Συνήθως τα βλέπαμε δίπλα σε κάδους σκουπιδιών. Ναι. Αυτό συνήθως δεν ενοχλούσε τους πεζούς. Τώρα έχουμε πάει και κλείνουμε πεζοδρόμια. Ξέρεις τι... Δηλαδή είναι σαν μπλόκο. Είναι για να ανεβάζει το level δυσκολίας. Δηλαδή, θέλεις να πας στο Survivor. Αν δεν περάσεις από τα πεζοδρόμια της Νέας Μύρνης, δεν μπορείς να πας. Δεν έχεις εκπαιδευτεί, ρε παιδί. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά όμως. Για πες. Στο Survivor δεν πάει ο παππούς που είναι 80, 90, είναι με το πι, είναι με τον μπαστούνι. Ούτε η μαμά με το μωρό. Έχει γενετικά προβλήματα. Δεν έχει καροτσάκι κάποιος. Έτσι. Ούτε η γιαγιά με το καροτσάκι. Δεν είναι ανάπηρος. Δεν έχει κάποια. Ναι. Δεν κινείται με καροτσάκι, αμαξίδιο. Εντάξει. Αυτό το λες εσύ που κυκλοφορείς στους δρόμους. Δεν είσαι σε κάποιο συνεφάκι ή σε κάποιο γραφείο υπερπολιτελές κλεισμένος. Και το λες εσύ που είσαι λογικά σκεπτόμενος. Δηλαδή, αυτό και δεν εγώ, έχω κάτι άλλο. Ακόμα και εγώ ίδιος, ρε παιδί μου. Όταν στην οδό που μένω σε δύο σημεία το πεζοδρόμιο είναι μπλοκαρισμένο. Και ακόμα και εγώ που δεν έχω κανένα θέμα. Αναγκάζομαι να κάνω κύκλους για να περάσω από τον δρόμο. Να πάω να κάνω δουλειά μου είναι πρόβλημα. Λες πραγματικά να τους καίγεται καρφί. Είμαι σίγουρος ότι δεν τους καίγεται καρφί. Ωραία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί, εντάξει. Κοίταξε, με την ανοχή όλων μας συνεχίζεται και γίνεται αυτό τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια. Και ξέρεις τι, αυτή η παρακμή, οπότε. Με την ιδιότητα μου, όσο απλός πολίτης, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δεν με ενδιαφέρει ούτε αν το έχει κλαδέψει ο Γεωπόνος από το Δήμο, αν το έχει κλαδέψει ο Δήμος, αν το έχει κλαδέψει εργολάβος του Δήμου.
Δεν έχω κάποια ευθύνη για το ποιο θα το μαζέψει. Θα το μαζέψει η υπηρεσία καθαριότητα, θα το μαζέψει. Ποιο θέλει να το μαζέψει, να το μαζέψει. Η υπηρεσία πρασίνου, θα το μαζέψει. Δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Θα πάει, θα φέρει. Θα το μαζέψει ο αντιδήμαρχος, θα το μαζέψει ο δημοτικός σύμβουλος. Δεν μας νοιάζει ποιο θα το μαζέψει. Και εν τω μεταξύ, πριν από δύο εβδομάδες τώρα, εδώ και. Μπορεί να είναι και παραπάνω, δύο-τρεις εβδομάδες. Λίγα μέτρα πιο δίπλα, είχαμε για μια εβδομάδα περίπου θέμα. Με ένα ΠΕΦΚΟ που είχε μπλεχτεί, είχαν μπλεχτεί οι ρίζες του στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, κάτω από το έδαφος. Okay. Υπήρχαν διάφορες τρύπες από τις οποίες ανέβληζε νερό. Τώρα μιλάμε για καμιά εβδομάδα που γινόταν αυτή η δουλειά. Ωραία. Αφού πήραμε τηλέφωνα την τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία καθαριότητας, την υπηρεσία αστικού πρασίνου. Την πέμπτη μέρα ήρθε ο αντιδήμαρχος αστικού πρασίνου. Καμία σχέση με αυτό που περιμένεις να ακούσεις. Για να κλαδέψει τα πέφκα στο σημείο αυτό. Ξόδεψε 2 ώρες να κλαδεύει 2 πέφκα. Ναι. Το ένα εκ των οποίων ήταν. Δημιουργούσε το πρόβλημα, ρε παιδί μου. Οι ρίζες του ήταν μπλεγμένες. Με το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, το σπρέι ΕΙΔΑΠ, ναι. Και αφού ξόδεψε 2 ώρες να κλαδεύει, ήρθε μετά από λίγο η ΕΙΔΑΠ, ξερίζωσε όλο το δέντρο. Και όλος ο κορμός, τώρα μιλάμε για ένα ΠΕΦΚΟ 50-60 ετών. Όλος ο κορμός ήταν επίσης για μία εβδομάδα έκλεινε όλο το πεζοδρόμιο. Και ακριβώς δίπλα από αυτό είναι. Θυμάσαι τον Στέφανο. Ναι. Που είχε έρθει και στη δράση μας με καμπάκια. Ναι, ναι, ναι. Και ακριβώς δίπλα σε αυτή την πολυκατοικία μένει ο φίλος μας ο Στέφανος που είναι επαγγελματίας τενίστας με αμαξίδιο και δεν μπορούσε να βγει από την πολυκατοικία του εύκολα. Δεν μπορούσε να πάει στο αμάξι του, στη θέση του. Τι να σου πω, δεν. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει καταντήσει τουλάχιστον κουραστικό. Νομίζω αν όλα αυτά. Όλα τα προβλήματα ή τα ζητήματα της καθημερινότητας τα βάζανε σαν εργασία να βρουν τρόπο και να τα λύσουν παιδιά γυμνασίου, ας πούμε. Πιθανώς θα ήταν πολύ πιο οργανωμένα και θα τα κάνανε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σωστά. Χωρίς να τα γράφανε ή να αφήνανε ελλείψεις και. Και ακόμα το χειρότερο σε αυτό είναι ότι μιλάς στη μία υπηρεσία, σου λέει δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι της άλλης. Η άλλη πετάει τη σκητάλη αλλού. Και το αποτέλεσμα. Είναι ότι. Γνωστό. Ναι. Εντάξει. Δεν θα πω τι τρώμε, αλλά το τρώμε εμείς. Σανό δεν τρώμε πάντως πλέον. Όχι, όχι. Εντάξει. Αυτό τέλειωσε. Ναι. Όσο έτσι λουστραρισμένο ή με σάλτσα ωραία να είναι, τώρα πια δεν το τρώμε. Πάει. Τώρα, επειδή πες για τα κλαδέματα. Με προκαλείς λίγο. Για πες, τι θες. Ξέρεις τι, συμβαίνει ακόμα ένα αντιφατικό πράγμα σε αυτή την πόλη. Έχουμε μια υπηρεσία, τέλος πάντων, που ανήκει στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή, κάτι που οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που είναι υπεύθυνοι για το πράσινο, για τα δέντρα, για τα φυτά, για όλο αυτό το κομμάτι. Όπου έχουμε συνεχώς παράπονα ότι είτε τα πετσοκόβουν, είτε τα παρατάνε, ότι δεν γίνεται καθόλου σωστή δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από όλο τον κόσμο. Και ταυτόχρονα έχουμε το γραφείο τύπου του Δήμου να σου ανεβάζει κάθε μέρα φωτογραφίες με λουλούδια όμορφα, δεντράκια, κήπους. Έτσι, λες και είναι σε άλλο πλανήτη, ας πούμε. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Δεν ανεβάζει απλά κήπους. Όχι, ανεβάζει ιδιωτικούς κήπους. Ακριβώς. Ανεβάζει ιδιωτικούς κήπους. Δηλαδή, κοίταξε. Εγώ αυτό το θεωρώ εγώ προσωπικά, έτσι. Που ξέρω 5 πράγματα και σκέφτομαι λίγο παραπέρα. Λίγο πιο κάτω. Εγώ το θεωρώ προς τιμήν τους που κάνουν αυτές τις κινήσεις, που ανεβάζουν τους ιδιωτικούς κήπους
τα ιδιωτικά δέντρα, τα ιδιωτικά λουλούδια, τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες γενικότερα που ομορφαίνουν την πόλη, γιατί είναι τα μοναδικά όμορφα στοιχεία σε αυτήν την πόλη, είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή ιδιοκτησίες ιδιωτικές. Εγώ όλο αυτό το βλέπω σαν μια παραδοχή ανικανότητας. Πολύ απλά το λέω και πολύ έτσι ευθεία. Είναι μια παραδοχή ανικανότητας, γιατί σου λέει ότι εμείς ως αρχή, ως υπηρεσία, ως ό,τι θέλεις, όποιος και να είναι, δεν με νοιάζει εμένα ποιος είναι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Έχουμε μια αλφα, θες να το πεις έλλειψη, θες να το πεις ανικανότητα, θες να το πεις έλλειψη σε πόρους, σε φαντασία, σε εργαλεία, σε πόρους, σε ανθρώπινο δυναμικό. Λέω εγώ τώρα, επειδή μου, εγώ προσπαθώ, είμαι και... Σου διαγράφω μερικές δικαιολογίες για να έχω να λέμε λιγότερο. Να τους δώσω και άλλο, θύρι, παιδί μου, τι άλλο να σου πω, εντάξει, δηλαδή είμαι τόσο καλός. Αλήθεια. Μην γελάς. Σοβαρά, δεν γελάω. Άρα εγώ το βλέπω σαν μια παραδοχή ανικανότητας, ότι ξέρεις τι, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ένας ανθρωπάκος απλώς με τον κυπάκο του μπορεί να το κάνει. Πέντε παιδιά αν μαζευτούν να ζωγραφίσουν μπορούν να κάνουν κάτι καλό σε αυτή την πόλη. Εμείς που είμαστε 20 χρόνια στη διοίκηση αυτής της πόλης, 20 χρόνια στη διοίκηση αυτής της πόλης, έχουμε έναν δήμο που υπερηφανευόμαστε για το πόσο πλούσιος είναι και πόσα εκατομμύρια έχει στην τράπεζα, δεν μπορούμε να ομορφύνουμε την πόλη. Δεν μπορούμε. Εγώ το, λοιπόν, το βλέπω αυτό σαν μια δήλωση, έτσι, και παραδοχή ανικανότητας. Βέβαια, μένουν σε αυτό και δεν το συνεχίζουν, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πούν ότι, ξέρετε τι, μετά από 20 χρόνια που εμείς είμαστε ανίκανοι να κάνουμε κάποια πράγματα, πρέπει να παραιτηθούμε. Δηλαδή, δεν φτάνουν σε αυτό το βήμα, δεν τολμούν αυτό να το κάνουν, για πολλούς λόγους δεν τολμούν. Φοβούνται για πάρα πολλούς λόγους, δεν έχει νόημα να τους αναλύσουμε τώρα. Και πολύ ευχαρίστως να έρθουν εδώ να τα συζητήσουμε και μαζί. Αλλά εγώ έτσι το βλέπω και το θεωρώ, έτσι όπως το βλέπω, το θεωρώ θετική απόχρωση. Να το πω έτσι. Μην γελάς. Λοιπόν, και πάμε να μπούμε και στο τελευταίο θέμα μας για σήμερα. Θα σε αφήσω να αναπτύξεις εσύ. Το θέμα μας είναι για το τετάρτο νηπιαγωγείο και για την ανακοίνωση, παύλα, ανακοίνωση διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων του τετάρτου νηπιαγωγείου. Ναι. Θα συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο, έτσι, με το ίδιο σκεπτικό. Αποτύχανε και στο κομμάτι της παιδείας, αυτό δεν είναι, το λέμε εμείς, δεν το μυρίζομαστε εμείς, δεν το φανταστήκαμε. Το λένε τα γεγονότα και οι πράξεις, έτσι. Η απραξία. Γενικότερα στο κομμάτι της παιδείας αποτύχανε. Βλέπεις, γενικά δεν μας έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Το κάντο πράξη, συνεχίζουν να μην το τιμούν γενικά. Μακάρι να τους έκοβε λίγο και να το κάνανε. Εμείς δεν ζητάμε, δεν έχουμε πρόβλημα με το πρόσωπο. Όποιος και να ήταν, άμα ήταν το ίδιο άεργος, το ίδιο θα του λέγαμε. Είτε τον λένε Γιάννη, είτε τον λένε Μαρία, είτε τον λένε... Μπορώ να πω και άλλα ονόματα που θα παρεξηγηθούν άμα τα πω. Ναι, και θα στέλνουν, μπορεί να στέλνουν και μηνύματα, ότι γιατί το είπες και μη μιλάτε και προσέχετε τι λέτε και απειλές άλλες. Τέλος πάντων, δεν θα το αναπτύξουμε αυτό σε άλλη εκπομπή. Τώρα με το τέταρτο νηπιαγωγείο δεν έχουν υλικό για τα παιδιά, δεν έχουν τίποτα. Ο λόγος που λέω ότι... Είμαστε 5 Οκτώβρη. Είμαστε 5 Οκτώβρη, ναι, έτσι. Δεν είμαστε 5 Αυγούστου. Ούτε 5 Αυγούστου, Σεπτέμβρη να είμαστε οριακά τσιμα-τσιμα. Που και πάλι 5 Σεπτέμβρη δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις ότι ανοίγουν τα σχολεία. Δεν περιμένεις να δεις πότε θα ανοίξουν. Ξέρεις ότι το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία. Άρα πρέπει να είσαι τουλάχιστον ένα μήνα πριν έτοιμος να τεστάρεις και να ανοίξεις. Έτσι λειτουργεί η οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία, όπως θέλεις πες. Το οποιοδήποτε περίπτερο, έτσι λειτουργεί. Το οποιοδήποτε ψιλικατζίδικο, έτσι λειτουργεί. Οποιοδήποτε
οίκος, ξέρετε τι οίκος, λειτουργεί με οργάνωση και σωστά. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα δείχνουν και οι ίδιοι, δεν είναι, δηλαδή δεν έχουν ντροπή να το δείξουν ότι δεν μπορούν, ότι αποτυγχάνουν σε κάθε τι. Τώρα, στο τέταρτο νηπιαγωγείο, λοιπόν, ο λόγος που λέω το ίδιο σκεπτικό είναι ότι πάλι φτάσαμε στο σημείο να περιμένουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλοι, των γονέων που, εντάξει, και εγώ έχω παιδί και άλλοι έχουν παιδιά, να μαζεύει κάποια βιβλιαράκια για τα μικρά παιδιά, κάποια παιχνίδια, διάφορα που θα τους κρατάει εκεί δημιουργικά την ημέρα τους και θα περνάνε τη μέρα τους δημιουργικά. Γιατί ο Δήμος δεν μπόρεσε να δώσει αυτά τα εργαλεία και τα εφόδια στο τέταρτο νηπιαγωγείο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφέρουμε για ακόμα μια φορά ότι το θέμα της προσχολικής ήταν γνωστό, το ότι θα επέλθει το 2021 από το 2018. Καλά, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, ναι, δεν είναι. Και τώρα φτάνουμε, όπως είπαμε, αναβολές, για την αναβολές. Μας είπε πιο αναλυτικά η Μαρίνα. Ναι, η Μαρίνα Δεκούλου. Φτάνουμε σε ένα σημείο, εντάξει, ελπίζω ότι δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό. Δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω ότι εφόσον γίνονται αυτά τα πράγματα και γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται, δηλαδή όταν κάνεις ένα τέτοιο, έχεις μια τόσο μεγάλη αποτυχία και τόσο σημαντική αποτυχία, άσχημο πάρα πολύ ρε παιδί μου, κακό αυτό που έγινε, δεν νιώθεις την ανάγκη να αναλάβεις την ευθύνη, δεν παραδέχεσαι το λάθος σου, πολλά δεν, και εξακολουθείς και επιμένεις σε λάθη και σε τέτοια κακά λάθη που δεν είναι, μιλάμε για αντικειμενικά πράγματα. Δεν έχω βιβλία, δεν έχω παιχνίδια, δεν έχω εξοπλισμένο τον νηπιαγωγείο μου. Δεν είναι δηλαδή ότι το λέω εγώ ή εσύ ή κάποιος. Είναι γεγονότα. Μιλάμε για δεδομένα και γεγονότα. Και δεν είναι αυτό μόνο. Εξακολουθείς και το κάνεις. Δηλαδή, έχεις κάνει όλο αυτό, εξακολουθείς και κάνεις κι άλλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωτηρία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα δούμε άσπρη μέρα αύριο ή κάτι καλό του χρόνου. Ακριβώς. Τα ίδια θα βλέπουμε και χειρότερα. Επειδή δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία παραδοχής λάθων. Παραδοχής ότι, ναι, εντάξει, τελικά δεν τα καταφέραμε έτσι όπως το είχαμε προβλέψει. Δεν υπάρχει και ελπίδα για το μέλλον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μου δείχνει εμένα ότι αύριο μεθαύριο, το 2022-2023. Μα δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς. Και του χρόνου που θα υπάρχει. Όχι. Το πρόβλημα. Θα παραμένει το πρόβλημα με τα νήπια και τα προνήπια. Αυτούς, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα, ας πούμε, φοβάμαι. Δεν περιμένω να δω κάποια λύση. Όχι, όχι. Εγώ φοβάμαι ότι αν πάω να δώσω το χέρι μου, ας πούμε, σε κάποιον από αυτούς, κάτι θα πάθω, ας πούμε. Κάτι θα γίνει. Δηλαδή είναι τέτοιο το σημείο. Νομίζω ότι έχουν τερματίσει και από εδώ και πέρα συνεχίζουν απλά και κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένουν, τι άλλο έχουν σκοπό να αποτελειώσουν. Δεν ξέρω, πραγματικά. Εγώ θέλω να κλείσουμε πάλι λέγοντας κάντο πράξη. Μακάρι, το ευχόμαστε έστω και τώρα που είναι πάρα πολύ αργά, δεν είναι απλά αργά. Τι να πω, κάντο πράξη, κάντο για την Νέα Σμύρνη, κάντο για τα παιδιά σου, κάντο για τα παιδιά όλης της πόλης. Από πού να το αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτά από εμάς. Ήταν άλλη μια ωραία Τρίτη, άλλη μια ώρα που ήμασταν μαζί σας. Ακολουθεί η Φωνή των Πανθύρων. Ακολουθεί η επιστροφή. Φωνή των Πανθύρων. Τους περιμένουμε να τους ακούσουμε. Ναι. Να μας πούνε περισσότερα για τον Πανιόνιο, περισσότερα από μέσα για τον Πανιόνιο. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Ήταν άλλο ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Και μείνετε συντονισμένοι, εννοείται. Ναι.